Διαιώνιση του είδους. Ο πολλαπλασιασμός των μορφών. Από την Ιωχροχώ Ακαδημία. Γιόγκα Ιωχρώου Πυρός. Ενέργεια αναγέννησης και σύνθεσης. Παιδεία αγάπης και ενεργειακής υποστήριξης. Διαιώνιση του είδους. Η ανθρωπότητα επιβιώνει και δυναμώνει τον εαυτό της ως φυλή και ως βασίλειο της φύσης, στηριζόμενη σε ένστικτα. Τα πέντε ψυχολογικά ένστικτά μας. Της αυτοσυντήρησης, του σεξ, της αγέλης, της αυτοβεβαίωσης, της περιέργειας. Βασίζονται σε πέντε φοβίες. Τη φοβία του θανάτου. Η φοβία αυτή στηρίζει την αυτοσυντήρηση. Η φοβία της μοναξιάς. Η φοβία αυτή στηρίζει το σεξ. Η φοβία της ανασφάλειας. Η φοβία αυτή στηρίζει την αγέλη. Η φοβία της κτήσης. Η φοβία αυτή στηρίζει την αυτοβεβαίωση. Η φοβία του αγνώστου. Η φοβία αυτή στηρίζει την περιέργεια. Τα ένστικτα εξελίσσονται. Η αυτοσυντήρηση βεβαιώνεται στην αθανασία. Το σεξ βεβαιώνεται στην ανέλυξη. Η αγέλη βεβαιώνεται στον διεθνισμό. Η αυτοβεβαίωση βεβαιώνεται στο πνεύμα. Η περιέργεια βεβαιώνεται στην έρευνα. Η ψυχή τα εξελίσσει. Όταν η ψυχή αναλαμβάνει τον έλεγχο του εαυτού μας και των περιστάσεων, τότε το φως εξουδετερώνει τους φόβους. Πώς? Το φως της ψυχής μεταμορφώνει τη λειτουργία των αδένων μας, έδρα του σθένους μας, και τροφοδοτεί το νευρικό μας σύστημα, έδρα της λογικής μας.
το σεξ της ψυχής. Ο άνθρωπος αισθάνεται χωριστός, απομονωμένος, μόνος. Ακόμα και εν μέσω πλήθους ομοίων του. Αναζητώντας τα άλλα μέρη του ενός ενιαίου εαυτού του, που ηχούν και τον καλούν, συμπράττει μέσω οικογένειας, φατρίας, ομίλων, αδελφοτήτων. Η φυλετική αναπαραγωγή. Ο πολλαπλασιασμός των μορφών, μέσω των οποίων η ανθρώπινη φυλή εκδηλώνεται, είναι αποτέλεσμα του σεξ. Ο πολλαπλασιασμός των ανθρωπίνων μορφών ονομάζεται φυλετική αναπαραγωγή και αφορά τη διαιώνιση του είδους. Τα όργανα αναπαραγωγής. Η διαιώνιση του είδους έχει να κάνει με τα όργανα αναπαραγωγής και τους γενετήσιους αδένες. Η διαιώνιση του είδους είναι δημιουργική φυσική έκφραση του δεύτερου ενεργειακού κέντρου, του κέντρου της κοιλιάς. Στο δεύτερο τσάκρα. Στο δεύτερο ενεργειακό κέντρο βρίσκεται η βασική δύναμη του συγκεκριμένου ηλιακού μας συστήματος. Η δύναμη της έλξης της μορφής από την μορφή. Εξελίσσεται σε δύναμη της έλξης της μορφής από την ψυχή. Της ψυχής από την ψυχή. Της ψυχής από το πνεύμα. Του πνεύματος από το πνεύμα. Ποιο είναι το δικό μας επίπεδο έλξης? Ποιο είναι το αναπαραγωγικό μας επίπεδο? Έχουμε συνείδηση των δημιουργημάτων μας. Εφαρμόζουμε τους δημιουργικούς νόμους των συνειδητών όντων.